προχωρήσουμε στη σημερινή πρωτοβουλία μετά την πραγματοποίηση μαζικού συντονισμού 16 φοιτητικών συλλόγων από κοινού με τον ενιαίο Σύλλογο Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού και το Σύλλογο Διοικητικών Εργαζομένων του Ιδρύματος, γιατί όπως ενιαία το προηγούμενο διάστημα ενώσαμε τις φωνές μας με τους καθηγητές μας και τα εργατικά σωματεία, έτσι και τώρα ενιαία και οργανωμένα θα αντιπαλέψουμε τα κυβερνητικά σχέδια, προτάσσοντας τις δικές μας ανάγκες και τα δικά μας συμφέροντα. Και από το σημερινό βήμα θέλουμε να στείλουμε μήνυμα στην κυβέρνηση. Έξω η αστυνομία από το ΑΠΘΙΤΑ. Να μην κατατεθεί ο νέος νόμος πλαίσιο. Η πανεπιστημιακή αστυνομία δεν θα μπει στις σχολές μας. Καταδικάζουμε τα παράδεκτα γεγονότα καταστολής που έλαβαν χώρο στο ΑΠΘΙΤΑ τις τελευταίες ημέρες, τις αποτρόπιες εικόνες τραυματισμού και τις συλλήψεις απέναντι σε φοιτητές και εκλεγμένους συνδικαλιστές, την παρουσία ακόμα και άβρας μέσα στον χώρο του Πανεπιστημίου. Η τρομοκρατία που εξαπολύει η κυβέρνηση μέσα από τη συνεχής ρήψη κρότου λάμψης και χημικών εν ώρα μαθημάτων και κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεων και την παρουσία άβρας μέσα στον πανεπιστημιακό χώρο δεν θα περάσει. Καταγγέλουμε συνολικά το οργανωμένο σχέδιο της κυβέρνησης που εκτελήσεται το τελευταίο διάστημα με επίκεντρο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με στόχο την ομιμοποίηση της καταστολής και της αστυνόμευσης μέσα στους πανεπιστημιακούς χώρους με σκοπό τη διευκόλυνση των αντιδραστικών αλλαγών για τις σπουδές μας. Η κυβέρνηση και οι Βρετανικές αρχές, λειτουργώντας σε πλήρη ευθυγράμμιση, δεν διστάζουν να αξιοποιούν και προβοκατόρικες ομάδες που καμία σχέση δεν έχουν με τους φοιτητές και τους συλλόγους τους, τους αγώνες τους για την όξυνση της καταστολής και τη συκοφάντηση του οργανωμένου φοιτητικού κινήματος, που πάει χέρι-χέρι άλλωστε με την αντιλαϊκή πολιτική. Ξέρουν καλά ότι η ένταση της καταστολής, το χτύπημα της συλλογικής διεκδίκησης και οργάνωση των φοιτητών, η παρέμβαση στη λειτουργία των συλλόγων, είναι όρος και προϋπόθεση για να προχωρήσει το νέο χτύπημα στις σπουδές και τα πτυχία μας, όπως αποτυπώνεται και στο νέο νόμο πλαίσιο που παρουσιάστηκε από την Υπουργό Παιδείας. Απέναντι στις ψεύτικες υποσχέσεις του Υπουργείου ότι όλα αλλάζουν στα ΕΗ, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ξέρουμε καλά ποια είναι η πραγματική κατάσταση στα πανεπιστήμια. Τη βιώνουμε καθημερινά. Χορτάσαμε από λόγια για μεγάλες αλλαγές που πάντα οδηγούν εμάς και τις σπουδές μας σε ακόμα χειρότερη θέση. Ο νέος νόμος πλαίσιο δεν έχει καμία σχέση με τα θέλω μας, με τις δικές μας ανάγκες για αναβάθμιση των σπουδών μας, αφού πατά πάνω στα χνάρια όλου του νομοθετικού πλαισίου, αυτής και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Οι μοναδικοί νέοι ορίζοντες, όπως άλλωστε ονομάστηκε και από το Υπουργείο Νέος Νόμος Πλαίσιο, είναι για τις ανάγκες της αγοράς, των επιχειρηματικών ομίλων, έτη φωτός μακριά από τις ανάγκες μας. Συγκεκριμένα, ο νέος νόμος βάζει τα πτυχία μας στο στόχαστρο, αφού ενισχύει την κατεύθυνση για πτυχία σούπα με σκόρπιες γνώσεις χωρίς επαγγελματική αναγνώριση. Τα προγράμματα και τίτλοι σπουδών θα ανατρέπονται μέσα σε ένα βράδυ, μαθήματα θα καταργούνται και δίνει τη δυνατότητα ακόμη και για ίδρυση διετών ή τριετών προγραμμάτων σπουδών και κατάρτισης με απόφαση κάθε τμήματος. Ουσιαστικά δηλαδή το πτυχίο μας γίνεται ακόμη περισσότερο ένα προσόν, ένας κρίκος στο κυνήγι πιστοποιητικών και δεξιοτήτων, ενώ η διαμόρφωση ατομικών πτυχίων μέσα από τις επιλογές μαθημάτων από διαφορετικά τμήματα χτυπά και τα επαγγελματικά μας δικαιώματα. Μας αναγκάζει ο νέος νόμος πλαίσιο να βάζουμε ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, ανεβάζοντας το κόστος σπουδών, αφού ορίζει διευθυντή μάνατζερ για το επιχειρηματικό πανεπιστήμιο, που θα αναζητεί χορηγίες και πόρους μέσα από την εμπορευματοποίηση της γνώσης και της ήδη υποβαθμισμένης φοιτητικής μέρημνας, συγκροτεί ανώνυμες εταιρείες για διαχείριση ακίνητης περιουσίας των ΑΕΗ. Εκτινάζει τα δίδακτρα, των οποίων το ύψος πλέον απελευθερώνεται. Η κυβέρνηση μοιράζει 604 εκατομμύρια ευρώ για την προώθηση επιχειρηματικής δράσης, αλλά ούτε ένα ευρώ για να εξυγχρονιστούν τα εργαστήριά μας, να ενισχυθούν υποδομές, το εκπαιδευτικό προσωπικό, να δοθούν συγγράμματα. Ενισχύει τον ασφυκτικό έλεγχο σε κάθε ΑΕΗ για την εφαρμογή των αντιδραστικών κατευθύνσεων. Όχι μόνο κόβεται το 20% της κρατικής χρηματοδότησης ανάλογα με την αξιολόγηση και με τα κριτήρια της αγοράς, αλλά κάθε πανεπιστήμιο καλείται να υπογράψει μνημόνιο που θα ελέγχεται για πάνω περικόπτει δαπάνες, αν εφαρμόσει την πολιτική του Υπουργείου, αν λειτουργεί με όρους επιχείρησης. Επιταχύνεται κιόλας και διευκολύνει την ισοτίμηση των πτυχίων μας με αυτά των κολεγίων. Σε αυτό το μοντέλο διοίκησης και επιχειρηματικής λειτουργίας, η κυβέρνηση θέλει να εμπλέξει και να κάνει χειροκροτητές και τους φοιτητές. Επιχειρεί να στήσει παραμάγαζο δίπλα στο Συμβούλιο Διοίκησης, που το ονομάζει Συμβούλιο Φοιτητών, τα μέλη του οποίου θα εκλέγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, θα έχει γνωμοδοτικό ρόλο για φοιτητικά ζητήματα προς το Συμβούλιο Διοίκησης. Οι προπτυχιακοί και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των τμήματων μας, οι υποψήφιοι διδάκτορες, θα ψηφίζουν με ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή των εκπροσώπων στα τμήματά τους. Και από αυτούς τους εκπροσώπους θα συναπατήσει το Συμβούλιο Φοιτητών με σκοπό να παίξει το ρόλο του συνδετημόνα του Συμβουλίου Διοίκησης και του Επιχειρηματικού Πανεπιστημίου, οδηγώντας τους φοιτητές σε πλήρη ενσωμάτωση αυτά τα σχέδια.
Αυτό το μέτρο άλλωστε είναι δεσμοθετημένο από το 2011 από το νόμο πλαίσιο της τότε κυβέρνησης του ΠΑΣΟ και διατηρήθηκε δεσμοθετημένο από όλες τις μετέπειτα κυβερνήσεις, τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΣΥΡΙΖΑ. Έμεινε όμως εκεί, στα χαρτιά, εκεί που πρέπει να βρίσκεται, γιατί το φοιτητικό κίνημα κατέστησε αυτή τη διαδικασία ανενεργή. Γιατί οι φοιτητές έχουμε εκπροσώπους που εκλέγουμε κάθε χρόνο στα διοικητικά συμβούλια των συλλόγων μέσα από τις φοιτητικές εκλογές. Μέσα από τους συλλόγους μας διεκδικούμε και προβάλλουμε τα αιτήματά μας για όλα αυτά που μας αφορούν απέναντι στη διοίκηση των ιδρυμάτων και στην ίδια κυβέρνηση. Οι φοιτητές απορρίπτουμε τον νέο νόμο. Αυτό που πραγματικά έχουμε ανάγκη είναι ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών μας με βάση και την εξέλιξη επιστήμης και της τεχνολογίας. Η ενίσχυση της φοιτητικής μέρημνας κόντρα στην εμπορευματοποίησή της είναι πλέον αναγκαία και πάντα. Ο αγώνας για ολοκληρωμένα σύγχρονα και σύγχρονα προγράμματα σπουδών που θα αποτελούν τη μοναδική προϋπόθεση για μόνιμη και σταθερή δουλειά. Γι' αυτό παλεύουμε ενάντια στους αντιπαιδευτικούς νόμους τόσο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας όσο και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων που διαμόρφωσαν το πανεπιστήμιο που σήμερα σπουδάζουμε και τον οποίο δεν ικανοποιεί καμία από τις ανάγκες μας. Ο νέος νόμος πλαίσιο είναι φτιαγμένος από τα ίδια υλικά που έφεραν το πανεπιστήμιο μέχρι εδώ και γι' αυτό οι φοιτητές ξεκαθαρίζουμε από τώρα στην κυβέρνηση να μην τολμήσει να τον καταθέσει. Απάντηση στα σχέδια αυτά θα λάβει η κυβέρνηση και το Υπουργείο μέσα από τους φοιτητικούς συλλόγους που οργανωμένα και συντονισμένα θα συντρίψουμε τα σχέδιά τους και θα κυρώσουμε στην πράξη τόσο τις αντιεκπαιδευτικές αναδιαρθρώσεις όσο και το συντεταγμένο σχέδιο της καταστολής. Σε αυτόν τον αγώνα θα βαδίσουμε από κοινού με τους καθηγητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό των τμήματων μας, τους εργαζόμενους μέσα και έξω από το πανεπιστήμιο. Γιατί μαζί βιώνουμε τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής τόσο στο πανεπιστήμιο όσο και στη δουλειά και στις ζωές μας. Μαζί μπορούμε να δώσουμε αποφασιστική απάντηση. Διεκδικούμε έξω η αστυνομία από τις σχολές μας, ούτε σκέψη για εγκατάσταση της όπη, ούτε στα πιθήτα, ούτε και πουθενά. Να καταργηθούν όλοι οι αντιεκπαιδευτικοί, ο νόμος Κεραμέως Σοχοίδη και οι νόμοι Γαβρόγλου του ΣΥΡΙΖΑ. Ο νέος νόμος πλαίσιο να μην κατατεθεί. Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τις ανάγκες μας. Ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών μας. Το πτυχίο μας να είναι μοναδική προϋπόθεση για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα. Επικαιροποιημένα προγράμματα σπουδών με βάση τα επιστημονικά δεδομένα που προωθούν τη σύνδεση θεωρίας και πρακτικής εφαρμογής με κριτήριο διαμόρφωση ολοκληρωμένων επιστημόνων που θα καλύπτουν τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Κατάργηση κάθε είδους διδάκτρων. Όχι στις κατηγοριοποιήσεις πτυχίων και αποφύτων, όχι στην ισοτίμηση των πτυχίων μας με αυτά των ιδιωτικών κολεγίων. Προχωράμε σε παρεμβάσεις και ενημερώσεις όλων των φοιτητών σε όλα τα τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Απιθύτα με το κείμενο του στορισμού των συλλόγων. Όλοι και όλες στις γενικές συνελεύσεις των συλλόγων μας. Αν η κυβέρνηση τολμήσει να φέρει την πανεπιστημιακή αστυνομία στο πανεπιστήμιο, καλούμε όλους τους φοιτητές άμεσα σε αποχή από τα μαθήματα, σε αποκλεισμό των ιδρυμάτων, για να μην επιτρέψουμε την είσοδό της και συγκέντρωση μαζί με τους εργαζόμενους των ιδρυμάτων και τα εργατικά σωματεία. Συντονισμό της δράσης μας με τους εργαζόμενους, μεταπτυχιακούς, διδάκτρους και καθηγητές των ιδρυμάτων με τα εργατικά σωματεία. Προχωράμε επίσης αύριο, την 5η, 2 Ιουνίου στις 7, στην Καμάρα, σε μεγάλο φοιτητικό συλλαλητήριο και την Παρασκευή 9 Ιουνίου μετά τις 8 στη συναυλία των φοιτητικών συλλόγων ενάντια στο νέο νομοπλαίσιο και την εγκατάσταση της όπης στα Γρασίδια Φιλοσοφικής.